Γεια σας, Kitchen Labites. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Σήμερα θα φτιάξουμε αγκινάρες αλλά πολύτα. Μια συνταγή που όλοι αγαπάτε και δεν ξέρετε να φτιάχνετε. Οι αγκινάρες μας θα ψηθούν στην εντέλεια, θα έχουν πάρα πολλά λαχανικά και σας υπόσχομαι ότι σε λιγότερο από μία ωρίτσα το φαγητό σας θα είναι έτοιμο, αχνηστό στο πιάτο σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Κατσαρολίτσα, φλάτ σωτέ πάνω στη φωτιά. Και ξεκινάμε όπως πάντα με κάθε συνταγή με το κρεμμυδάκι μας. Χοντροκόψτε εδώ. Και αφήστε στην άκρη. Συνεχίζουμε με φρέσκο κρεμμυδάκι και δεν θα το λυπηθείτε. Θα βάλετε μπόλικο. Κόψτε το έτσι και αυτό μεγάλα κομμάτια. Εδώ. Τέλεια. Ελαιόλαδο. Και δεν θα το λυπηθείτε. Θα ρίξετε 4 με 5 κουταλιές σούπας. Χρειαζόμαστε λαδάκι, γιατί έχουμε να σουτάρουμε πολλά λαχανικά. Ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι. Ρίχνουμε μέσα και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Παίρνω μια ξύλινη κουτάλα, τη βάζω μέσα και αρχίζω να ανακατεύω και να ετοιμάζω όλα τα υπόλοιπα λαχανικά μου. Πριν τα λαχανικά, σκόρδο 2 σκελίδες. Αφήνουμε στην άκρη. Και τώρα, καροτάκια και πατατούλες. Τα καρότα κόψτε στη μέση, επειδή θέλω να κάνουμε ωραίο το φαγητό μας, εμφανισιακά κόψτε λίγο πλάγια τα καροτάκια, εδώ. Μέσα και αυτά. Είναι σημαντικό να δώσετε διαφορετικούς χρόνους, όπως σας τα δίνω και εγώ. Σκόρδο και καρότο πάνε μέσα. Ανακάτεμα. Και κοιτάξτε εδώ υπέροχα χρώματα. Καταπληκτικό. Πατατούλες. Θέλουμε ένα ολοκληρωμένο γεύμα, οπότε πρέπει να βάλουμε περισσότερο υδατάνθρακα μέσα. Πάρτε την πατάτα. Κόψτε την εδώ, στα 3. Και δεν τις θέλω χοντροκομμένες, θέλω μικρά κυβάκια. Γι' αυτό το λόγο, εδώ. Και μετά, κύβους. Και ρίχνουμε μέσα και τις πατάτες. Σε αυτό το σημείο, δώστε ωραίο μα ωραίο χρώμα σε όλα τα λαχανικά. Καθώς δίνουμε χρώμα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε και τις αγκινάρες μας. Για αυτή τη συνταγή χρειαζόμαστε μία ολόκληρη συσκευασία αγκινάρες μπαρμπαστάτες. Είναι τόσο τρυφερές, τόσο νόστιμες, δεν χρειάζονται καθάρισμα, είναι έτοιμες προς χρήση και είναι τόσο φρέσκες όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Τώρα, ανοίγουμε τη συσκευασία και πάμε και αυτές μέσα. Συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Σοτάρουμε για 4-5 λεπτάκια μέχρι που να πάρουν ωραίο χρώμα όλα μας τα λαχανικά. Και κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα παίρνουν εδώ πέρα τα λαχανικά. Καραμελώνουν πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα το αλεύρι. Γιατί το αλεύρι είναι ουσιαστικά αυτό που θα δέσει τη σάλτσα μας και θα δώσει ένα ωραίο σώμα. Ανακατεύουμε το αλεύρι, να πάει παντού. Και θα ρίξουμε έναν κύβο λαχανικών ή κοτόπουλο, ό,τι σας αρέσει. Το νεράκι μας. Όπως βλέπετε, ρίχνω βραστό νερό. Κοιτάξτε εδώ, το μόνο που θέλουμε είναι να καλυφθούν όλα τα λαχανικά από το νερό. Θα ρίξω το λεμόνι τώρα. Γιατί? Γιατί το λεμόνι έχει τη μαγική ιδιότητα να κάνει κρούστα στα λαχανικά. Με αποτέλεσμα να μην λιώσει ούτε η αγκινάρα, ούτε η πατάτα καθώς βράζουν. Γι' αυτό το λόγο, ρίχνω το ξύσμα από 2 λεμόνια και στη συνέχεια το χυμό τους. Βάλω το χυμό. Και τώρα. Μπορούμε να βάλουμε καπάκι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι καπάκι περισσότερο δεν έχει τη σπίτι. Γι' αυτό το λόγο θα σας δείξω μία ωραία τεχνική που μπορείτε να κάνετε με μία λαδόκολα. Παίρνουμε μία λαδόκολα και διπλώνουμε. Στη μέση. Εδώ. Και ξανά στη μέση. Εδώ. Μόλις τη λήξουμε στη μέση και ξανά στη μέση, τη λύγουμε εδώ πέρα τη γωνία. Ξανακάνουμε σαΐτα και ξανά τη λύγουμε. Και ξανά τη λύγουμε. Και κάνουμε ένα μικρό χωνάκι. Το βλέπετε? Μπράβο. Παίρνουμε το χωνάκι και το φέρνουμε στην κατσαρόλα μας και φροντίζουμε το κέντρο της να πηγαίνει ακριβώς στο κέντρο. Εδώ. Παίρνω μέτρα, παίρνω ένα ψαλίδι και κόβω ακριβώς εκείνο το σημείο. Εδώ. Με το που κόψω εδώ, κόβω και μπροστά λίγο τη μύτη. Και ορίστε το καπάκι που ψάχνετε. Βάζουμε πάνω. Φροντίζουμε να κουμπάει πάνω στα λαχανικά γιατί έχουμε βάλει πολύ λίγη υγρασία και θέλουμε να είναι βυθισμένα μέσα στο ζουμί
Μειώνουμε τη θερμοκρασία να σιγοβράζει το φαγητό μας και από τη στιγμή που δείτε να βγαίνουν εδώ πέρα μπουρμπουλήθρες, μετράμε 40 με 50 λεπτάκια μέχρι να μαλακώσει η πατάτα και εγκυνάρα μας. Λοιπόν, περάσανε σε μένα ακριβώς 45 λεπτάκια και το φαγητό μου είναι έτοιμο. Το φανταστικό που γίνεται με αυτή τη συνταγή είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Το ζουμάκι δένει από μόνο του, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Βάλαμε το αλεύρι, αλλά έβγαλε και η πατάτα το αμυλό της, βγάλαν και τα λαχανικά το αμυλό τους και ουσιαστικά έχει ψηθεί στην εντέλεια. Τώρα, κανονικά η συνταγή αυτή έχει μάραθο, αλλά ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε μάραθο, αλλά τον άνηθο το βρίσκετε όλοι πάρα πολύ πιο εύκολα. Τι θα κάνω? Βγάζουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε τον άνηθο, ανακατεύουμε. Δεν το βάζουμε στην αρχή, γιατί άμα το βάλουμε στην αρχή τον άνηθο, χάνει το χρώμα του και χάνει όλη του τη γεύση στο φαγητό. Όταν το ρίξεις στο τέλος μας δίνει αυτή τη φρεσκάδα και βέβαια το χαρακτηριστικό αυτό χρώμα στις αγκινάρες αλαπολίτα. Αυτό που παίρνει από το μάραθο ή από τον άνηθο. Τώρα, θέλω να πάρετε ένα κουταλάκι, να δοκιμάσετε λίγο από το ζουμάκι και να δείτε άμα θέλει παραπάνω λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Τα λεμόνια μου εμένα ήταν αρκετά λεμονάτα, αλλά αλάτι και πιπέρι χρειάζεται, γιατί έβαλα μόνο τον κύβο και δεν έφτασε. Οπότε, θα βάλω αλατάκι, θα βάλω πιπεράκι. Και κοιτάξτε, πόσο φανταστικό φαγητό. Εντάξει, με αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά βράζοντας, δεν έχουν σπάσει τα λαχανικά. Το λεμόνι που σας είπα είναι φανταστικό, γιατί κρατάει το σχήμα σε όλα τα λαχανικά μέσα. Κοιτάξτε εδώ, μια σάλτσα. Βάλω άλλη μια κινάρα. Αυτό είναι φαγητό. Αφήνω εδώ. Μπορείτε να προσθέσετε και λίγο ζουμάκι. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία που έχει δέσει η σάλτσα. Είναι φανταστική. Και αφήστε τη σαλτσούλα να πέσει μέσα στις αγκινάρες. Εδώ. Κράτησα λίγο ακόμα άνηθο για από πάνω. Εδώ. Και θα ξέρετε, σας τα έχω μάθει. Πάντα μα πάντα δίνουμε την εναλλακτική στους καλεσμένους μας για λίγο παραπάνω λεμονάκι. Εδώ. Και οπωσδήποτε μην ξεχάσετε φρέσκο ελαιόλαδο στο τέλος. Δεν θέλει πολύ, αλλά χρειάζεται, γιατί ρίξαμε πολύ λίγο λαδάκι στη συνταγή μας. Βουαλά. Αγκινάρες αλαπολίτα. Το πιο εύκολο φαγητό που πραγματικά όλοι θα λατρέψουν. Και να το παίξετε και μάγκες. Γιατί είναι πολύ πιασάρικο να λες ότι εντάξει, μωρέ, σήμερα έφτιαξα αγκινάρες αλαπολίτα. Όλοι θα πούνε καλά, ποιος είσαι. Εσείς θα πείτε. Μπες σε αυτό το κανάλι εκεί πέρα του Άκη του Πετρετζίκη, κάνε subscribe και θα μπορείς να τις κάνεις και εσύ. Επίσης, κάντε κοινοποίηση σε όλους τους φίλους και επίσης κάντε comments κάτω από το βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά, ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας!